Καλό απόγευμα! Κάνουμε την αλλαγή σήμερα. Ξεκινάμε από πάγκο και ξεκινάμε πάρα πολύ όμορφα. Και εμείς, θα το λέω εδώ, θα βαρθείτε να το ακούτε. Μπορεί να είναι 5η 18 Απριλίου, αλλά εμείς σας έχουμε ήδη συνταγές, σας έχουμε ήδη πράγματα για καλοκαίρι. Για εσάς φροντίζουμε. Και όχι μόνο για καλοκαίρι. Αυτές οι συμβουλές είναι για χειμώνα-καλοκαίρι. Αλλά έτσι, επειδή το καλοκαίρι χρειαζόμαστε λίγο παραπάνω ενυδάτωση, θα πάμε λίγο προς τα εκεί. Να καλωσορίσουμε. Ενυδάτωση και όχι μόνο. Να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας. Γεια σας και από μένα. Μανώλης Λυδάκης. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Εγώ θα σας δείξω κάποια πράγματα για την αλόη, πώς μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Έχουμε κάποιες ενδιαφέροντες ιδιότητες που έχει η αλόη και πώς μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε στο σπίτι μας, να κάνουμε έτσι πραγματάκια για μας. Έτσι. Πριν ξεκινήσω όμως με αυτά τα αξιόλογα που έχεις να πεις, δεν αντέχω να με σχολιάσω σήμερα. Ναι. Άσε με να το πω, θα πω γλυκούλικα. Παντάνασα, δεν ξέρω αν το άκουσες, αλλά όταν είδε η Ευγενία ότι θα έχουμε το Μανώλη Λυδάκη εδώ, που είναι καλλιεργητής αλόης, μου την παίρνω τηλέφωνο το πρωί. Μόνο μην μου πείτε να σας τραγουδήσω, παιδιά, γιατί θα χαλάσουν τα πάντα εδώ πέρα. Το μοναδικό που βρίσκω είναι τραγουδιστής. Κάνει να γελάει 5 λεπτά συνεχόμενα, λέει θα το πω, θα το πω, θα το πω. Αυτό ήθελα να πω και εγώ, λέω μην περιμένω να τραγουδήσω, γιατί θα χαλάσει η κομπή. Όχι. Καλύτερα να δείξουμε την αλόη. Δεν θα το σχολιάσουμε, Νίκη, φιλενάδα. Ωραία, να ξεκινήσουμε με την αλόη. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι αυτό το φύλλο που έχω φέρει εδώ πέρα είναι από την Αλόη Βέρα Μπαρμπαντέσι Μίλλερ. Υπάρχουν 360 είδη αλόης, τα οποία κάποια είναι βρώσιμα, κάποια όχι, κάποια είναι καλοπιστικά. Εμάς μας ενδιαφέρει η Αλόη Βέρα Μπαρμπαντέσι Μίλλερ και για μας εδώ στην Κρήτη θα την έχουμε δει σίγουρα, είναι αυτή που έχει το κίτρινο λουλούδι. Είναι το φυτό από την οικογένεια της αλόης που έχει τα πιο μεγάλα φύλλα, τα πιο βαριά, έχει τα περισσότερα συστατικά. Και είναι αυτό που χρησιμοποιείται ευρέως στην κοσμητολογία, στη φαρμακολογία. Είναι το πιο διαδεδομένο, ας πούμε, από τα είδη της αλόης. Είναι όλα τα είδη της αλόης που έχουν τα ίδια ωφέλη ή διαφέρει? Όχι, όχι, όχι. Καμία σχέση. Είναι ορισμένα μάλιστα που δεν μπορείς καθόλου να τα καταναλώσεις. Είναι κάποια τα οποία παίρνουμε το ζελέ, όπως είναι η Αλόη Βέρα Μπαρμπαντέσι Μίλλερ. Είναι κάποια άλλα που αλέθουμε όλο το φυτό για να φτιάξουμε κάποια συγκεκριμένα φάρμακα που για συγκεκριμένο. Εγώ αυτό που σας είπα και πριν, στο σπίτι μας έχουμε μία γλάστρα που είναι πιο μικρή σε μέγεθος από αυτή τη συγκεκριμένη. Είναι διαφορετικό είδος αλόη ή είναι το ίδιο απλά σε πιο μικρό μέγεθος? Όχι, αν έχει κίτρινο λουλούδι, είναι αυτό το είδος. Αν μοιάζει με αυτό και έχει κίτρινο λουλούδι, είναι αυτό το είδος. Αλλά εάν την έχει σε μία μικρή γλάστρα, αυτή καταλαβαίνει ότι μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Αν την έχει στο χώμα ή σε μία καλλιέργεια και τη βάζει λίπασμα κτλ., θα μεγαλώσει και θα φτάσει μέχρι και 1,5 κιλό μπορεί να φτάσει το ένα φύλλο της αλόης. Λοιπόν, εγώ θα σας δείξω τώρα τη διαδικασία. Αν έχετε μία αλόη στο σπίτι σας, πώς μπορείτε να πάρετε τη γέλη της αλόης και να την αξιοποιήσετε με ασφάλεια. Η οποία γέλη θα μας εξυπηρετήσει σε τι? Η γέλη μπορεί να σας εξυπηρετήσει σε πάρα πολλά πράγματα. Η αλόη πραγματικά είναι ένα θαυματουργό φυτό. Μπορεί να σας εξυπηρετήσει και για την υγεία και για την ομορφιά. Απλά επειδή είναι ένα φυτό το οποίο δεν είναι σαν τα άλλα, ας πούμε, σαν το πορτοκάλι καθαρίζεις ένα πορτοκάλι το τρως, έχει μια ιδιαιτερότητα. Η αλόη μέσα έχει την αλοίνη, η οποία είναι μια ουσία η οποία είναι καλή για εμάς, έτσι, βοηθάει στο έντερο, στην καλή λειτουργία του εντέρου. Όχι όμως όταν την παίρνουμε σε μεγάλες ποσότητες, σε υψηλή δόση. Άρα, εμείς πρέπει να κάνουμε τώρα ένα κόλπο να μειώσουμε την αλοίνη, για να μπορέσουμε μετά να καταναλώσουμε τη γέλη με ασφάλεια. Η αλοίνη βρίσκεται μέσα σε γέλη ή στο πράσινο που βλέπουμε? Βρίσκεται μέσα, κυρίως μέσα στο πράσινο, αλλά και μέσα στη γέλη. Και τώρα τι κάνουμε εμείς τώρα για να την μειώσουμε σε τέτοιο επίπεδο που να μπορούμε να πιούμε τη γέλη, έτσι. Λοιπόν, θα πρέπει να κάνουμε μία τομή από τη μία πλευρά. Τι ωραίο που είναι έτσι μέσα. Και, ναι, είναι πανέμορφη. Και δεν θέλει και πολύ. Είναι σαν να είναι από άλλο πλανήτη. Ναι, είναι λίγο εξωγήινη. Αυτό το μαχαίρι εγώ το έχω βολευτεί πάρα πολύ. Χωρίς αυτό δεν μπορώ να κάνω δουλειά. Γιατί έχει και έτσι και λίγο, θα το πω γι' αυτό, είναι λίγο από πίσω, λίγο στρογγυλό και θα με βοηθήσει να βγάλω το φλοιό. Έχει δηλαδή να κάνει και το μαχαίρι. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Με το που κάνουμε εμείς αυτή την τομή, πέφτει ένα συναγερμό στο φύλλο. Λέει, όπα, έχουμε τώρα εδώ μια τομή, έχουμε πρόβλημα. Πρέπει να κλείσουμε. Ναι, κόπηκαμε. Πρέπει να κλείσουμε την πληγή. Θα φύγει λοιπόν η αλοίνη από το φύλλο και θα πάει στις τομές. Θα πάει δεξιά και αριστερά και σε λίγα δευτερόλεπτα θα δείτε το εδώ πέρα θα αρχίσει να συγκεντρώνεται ένα κίτρινο υγρό. Το οποίο. Να το εδώ μου το κάνουμε έτσι με το μαχαίρι, θα φανεί καλύτερα. Αυτό εδώ. Το οποίο είναι βέβαια αυτό που θα κλείσει την πληγή, θα κάνει ένα φιλμ και θα κλείσει την πληγή για να μην οξυδωθεί το φύλλο και είναι πάρα πολύ πικρό. Εντάξει, αυτό λοιπόν εμείς δεν θα θέλουμε πολύ από αυτό. Πρώτον, γιατί είναι και πικρό, αλλά και επίσης για την υγεία μας. Δεν πρέπει να πιούμε πάρα πολύ, θα πηγαίνουμε στην τουαλέτα. Λοιπόν, μετά που θα κάνουμε αυτές τις τονές και θα αφήσουμε το φύλλο μας για καμία ωρίτσα εδώ πέρα, θα συγκεντρωθεί η αλοίνη στις άκριες. Έχοντας λοιπόν συγκεντρωμένη την αλοίνη στις άκριες, κάνουμε εμείς άλλη μια μικρή τομή από εδώ και ξεφορτωνόμαστε ουσιαστικά την αλοίνη που έχει μαζευτεί, εδώ πέρα. Εντάξει, αυτό. Αυτό είναι το βασικό, ας πούμε, τρίκ που πρέπει να κάνουμε για να μπορούμε να την καταναλώσουμε με ασφάλεια. Ναι, αλλά τώρα δεν θα ξαναμαζευτεί αλοίνη στην άκρη. Υποτίθεται τώρα έχουμε περιμένει ότι έχουμε αφήσει μια ώρα και πέρασε έτσι και έχει πάει όλο. Τώρα δεν έχεις τέτοιο πρόβλημα. Λοιπόν, από εδώ και μετά τα πράγματα είναι εύκολα. Θα πάμε να βγάλουμε τα αγκάθια από τη μία πλευρά. Ωπω, τι ωραία είσαι αυτή. Σαν ζελέ είναι. Είναι σαν ζελέ. Το κόβεις πολύ, ναι, κόβεται πάρα πολύ ίσια, δηλαδή βοηθάει να το κόβεις. Μιλάμε τώρα ότι έχω καθαρίσει τόνους τώρα, έχει ένα γελιοφύλλα, κάτσε καλά. Στην αρχή μπορεί να σου φανεί λίγο δύσκολο, έτσι, εντάξει, δεν είναι τίποτα. Εσείς το κάνετε και φαίνεται πολύ εύκολο. Καλά, εντάξει, θα τώρα. Άμα έχεις καθαρίσει τόνους. Νομίζω ανυπομονούμε όλες να δούμε. Λοιπόν, δες τώρα ένα κόλπο το μυστικό. Ξεκινάμε από εδώ με τα δοντάκια, ας πούμε, του μαχαιριού, μια μικρή τομή. Ανόλια γύρισε το να το δει. Ωραία. Κάνουμε μια μικρή τομή από εδώ, με τα δοντάκια. Έτσι είναι να κάνουμε ένα ξεκίνημα. Και μετά με την πίσω πλευρά, γι' αυτό λέω ότι είναι καλό να είναι και λίγο στρογγυλοποιημένη η πίσω πλευρά, είναι λίγο χοντρή. Το βάζουμε πίσω και έχοντας μια ελαφριά κλίση προς τα πάνω, γιατί δεν θέλουμε να ξύσουμε και πολύ το πράσινο. Όπου δείτε πως στάζει. Τώρα αυτό. Αφαιρούμε αυτό εδώ. Λοιπόν. Τώρα, μαναλά να εμείς πιάσουμε αυτή τη στιγμή αυτό το τζέλ και πάλι δεν θα μας ενυδατώσει. Εννοείται, η αλόη ενυδατώνει 7 φορές περισσότερο από το νερό. Ναι, θέλω να σου πω ότι ακόμα και αυτή η υφή που μας δίνει αυτή τη στιγμή, χωρίς να την επεξεργαστούμε να την κάνουμε. Για το δέρμα τώρα αυτή τη στιγμή είναι τέλειο. Το συστατικό, αυτό δηλαδή το γέλι της αλόης είναι τέλεια. Ειδικά άμα έχουμε κάνει ένα έγκαυμα, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα στον κόσμο από τη γέλι της αλόης. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το πράσινο αυτό με κάποιο τρόπο ή όχι? Όχι. Δεν μπορούμε. Κάποιοι θα μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν μόνο, ας πούμε, για λίπανση στο χωράφι, έτσι, να το ξαναεπιστρέψουν στη γη για να δώσει τα στατικά του πίσω. Αλλά εμείς δεν θα το κάνουμε αυτό. Εμείς τώρα θα συνεχίσουμε. Κάτσε να βάλω λίγο και τα γάντια, γιατί θα γίνω. Θα κολλήσεις. Θα κολλήσω πρώτον και δεύτερον. Πάντα όταν καθαρίζω το φύλλο της αλόης, βάζω γάντια για λόγους υγιεινής. Είναι κάτι που μπορούν να χρησιμοποιήσουν και οι άντρες και οι γυναίκες και τα παιδιά, άφοβα, έτσι, και μιλάμε για τα παιδιά, γι' αυτό λέω άφοβα. Όταν είναι για εξωτερική χρήση, εννοείται. Για εξωτερική χρήση. Για εξωτερική εννοείται όταν το πίνουμε. Για να το πιούμε. Για να το πιούμε, τα πράγματα εδώ είναι πιο περίπλοκα. Θα ολοκληρώσω τώρα τη διαδικασία να σας δείξω πρώτα πώς είναι τέλος πάντων το φύλλο. Εδώ βλέπουμε, κάνουμε πάλι το ίδιο κόλπο, μια μικρή τομή, γυρίζουμε το μαχαίρι και όπως βγαίνει αυτό, θα το φέρουμε πάνω από τον μπολ. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα και ορίστε. Σαν τα ζελεδάκια που τώρα το βγάλαμε, το αφαιρέσαμε, ναι. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τζελ, γιατί είναι διαδιές, είναι, όπως βλέπετε και εσείς, έχει έτσι το χρώμα του πάγου, ας το πούμε έτσι, και σημαίνει ότι το φυτό μας είναι υγιές. Έτσι, δεν έχει στρεσαριστεί να έχει κοκκινάδια και τέτοια. Είναι ένα πολύ ωραίο. Όταν λες στρεσαριστεί, ο ήλιος μπορεί να το. Μπορεί να το στρεσάρει και η περίοδος, άμα έχει πολλές βροχοπτώσεις, μπορεί να, αν έχει πιει πολύ νερό, αν έχουμε πολύ ξηρασία. Μπορεί να στρεσαριστεί το φυτό. Και τότε μπορεί να δούμε στο ζελέ μας να δούμε λίγο κόκκινο χρώμα. Καλό είναι το κόκκινο χρώμα να μην το βάζουμε όταν μετά στο μπλέντερ να το αλέθουμε για να το πιούμε. Να το βγάλουμε. Τα αφαιρούμε να αλέσουμε το υπόλοιπο κομμάτι που είναι το. Δεν σημαίνει αν έχει κόκκινο χρώμα ότι πρέπει να πετάξουμε όλο το φύλλο. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Απλά και για λόγους εμφάνισης, αλλά και. Εντάξει, δεν είναι καλό το ζελέ αυτό τόσο για να το πιούμε. Ναι. Εντάξει. Αυτό τώρα το ζελέ θα το πάρουμε, θα το βάλουμε στο blender, θα το αλέσουμε και μετά. Επειδή όταν θα το αλέσουμε θα δείτε ότι θα εγκλωβιστεί και αέρας μέσα και θα φουσκώσει αυτή η γέλη, δεν θα είναι τόσο ωραίο όταν το βλέπουμε. Εγώ προτείνω να το βάλετε σε πλαστικό βάζο, σαν αυτό που είναι του μελιού, που είναι του μισού κιλού ή του 1 κιλού. Εγώ χρησιμοποιώ του μισού κιλού γιατί βοηθάει και με τη δόση. Και να το βάλουμε έστω και μία βραδιά στην κατάψυξη. Εάν το βάλουμε έστω και μία βραδιά στην κατάψυξη, όταν θα το ξεπαγώσουμε, η υφή του θα έχει αλλάξει και θα είναι πιο ρευστό Με αποτέλεσμα να μπορούμε πιο εύκολα να το πιούμε. Γιατί εμείς οι άνθρωποι δεν είμαστε συνηθισμένοι να πίνουμε γέλι, τζελ, δεν πίνουμε τζελ. Μπορούμε να βάλουμε μέσα στην αλόη κάτι άλλο για να την κάνουμε πιο νόστιμη. Εννοείται ότι και μάλιστα αυτό είναι πολύ βασικό. Η αλόη έχει την ιδιότητα να κάνει έτσι μια. Είναι ιδανικό, μάλλον συστατικό για να κάνουμε συνέργειες. Όταν λοιπόν εμείς θέλουμε να δώσουμε μια αντιοξυδωτική δράση, μπορούμε να βάλουμε την αλόη με χυμό ρόδι. Πολύ ωραίο. Το βρίσκουμε και συχνά στο να πούμε έτσι κάτι πιο ιδιαίτερο για το καλοκαίρι. Μπορούμε να πάρουμε ένα φραγκόσικο, να το βάλουμε στον αποχυμητή για να φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο χυμό με φραγκόσικο. Πολύ ωραίο επίσης. Ή το ακτινίδιο. Το ακτινίδιο και αυτό είναι το καλύτερο φρούτο για βιταμίνη C. Όλα αυτά που μας είπες είναι το νούμερο 1 αντιοξυδωτικό. Το νούμερο 1. Ναι. Για την καθημερινότητά μας. Ναι, αυτό τώρα που θέλουμε να πούμε έτσι για την αλόη όσον αφορά την αντιγύραση, γιατί κάνει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά για την αντιγύραση αυτή είναι η δράση της αλόης που μετράει. Δηλαδή, για πες μας, τι χρειαζόμαστε. Αντιγύρα, έλα, κάθε μέρα πρέπει να πάμε. Κουκλάκια, όλα αυτά. Αλλά αν κρίνουμε από τη σύζυγο που είναι πανέμορφη, θέλουμε όλα τα μυστικά. Δημήτρη, έλα εδώ, Δημήτρη. Έλα εδώ. Έλα εδώ να βγάλουμε και το παιδί της αλόης. Ναι. Κάτσε εκεί να μου φαίνεσαι. Εδώ, δες εδώ δέρμα ο Δημήτρη. Εκεί, εδώ γίνεται την κάμερα, κοίτα. Βλέπεις την εικόνα, έκανε γεια. Εδώ δέρμα, όχι τις ευκαιρίες. Εσύ πίνεις αλόη? Ναι. Πίνει αυτό αλόη. Κάτσε εδώ στην παρέα μας. Λοιπόν. Στην αντιγύρανση είναι καλή και για να την πίνουμε ή μόνο πάνω στο δέρμα? Κοίταξε να δεις, επειδή η αντιγύραση είναι ένας εσωτερικός μηχανισμός, ένας μηχανισμός του σώματός μας. Τι σημαίνει αντιγύραση? Σημαίνει ότι ξεφορτωνόμαστε τις ελεύθερες ρίζες. Αυτό σημαίνει αντιγύραση. Εμείς όταν παράγουμε ενέργεια, το σώμα μας κάνει κάποιες καύσεις, όπως κάνει το αυτοκίνητο. Λοιπόν, οι καύσεις αυτές βγάζουν κάποια καυσαέρια. Εμάς αυτές οι καύσεις αφήνουν κάποια ασταθή μόρια οξυγόνου, που είναι ελεύθερες ρίζες και αυτές πηγαίνουν στο δέρμα μας, στα όργανα μας, δεξιά-αριστερά και δημιουργούν προβλήματα. Εκεί τώρα εμείς θέλουμε την αντιοξυδωτική δράση της αλόης που γίνεται με δύο τρόπους. Πρώτον είναι η συνέργεια που έχει τρεις βιταμίνες μέσα, την Α, τη Σ και την Ε, που αυτές οι τρεις μαζί έχουν πάρα πολύ μεγάλη αντιοξυδωτική δράση, άρα ξεφορτωνόμαστε ελεύθερες ρίζες. Και η άλλη είναι ότι η αλόη είναι ένα θετικοποιητικό βότανο, δηλαδή μας δημιουργεί καλή ψυχολογία. Και έχοντας μια καλή ψυχολογία και μας ηρεμεί το νευρικό σύστημα, έτσι μπορούμε να έχουμε στο σώμα μας, ας το πούμε, ο εγκέφαλός μας μετά ρίχνει καλά ζουμιά, να το πούμε έτσι. Αυτό χωρίς δεν είναι αρκετά γνωστό. Ναι, δεν είναι αρκετά γνωστό. Γι' αυτό έτσι θέλω να τονίσω πιο πολύ την αντιγυρατική δράση, ότι ξεκινάει, αυτό που λένε το κλισέ, ότι η αντιγύραση ξεκινάει από μέσα. Είναι αυτό ακριβώς, ότι όταν δώσεις από μέσα την αντιοξυδωτική δράση της αλόης, άμα τη συνδυάσεις ειδικά με αυτά που είπαμε πριν, με το ακτινίδιο κτλ., τότε θα τη δεις και στο πρόσωπό σου. Έτσι. Αντιγύραση όμως δεν είναι μόνο στο πρόσωπο. Το ξέρω επειδή χρησιμοποιώ πυγμαρία και στο σώμα, είναι και στα μαλλιά. Παντού. Γιατί και στα μαλλιά και στα δόντια. Και στα νύχια. Παντού. Αυτή έτσι λοιπόν γίνεται η αντιγύραση όταν λέμε από τη μέσα πλευρά, έτσι, ξεκινώντας από μέσα. Απ' έξω τώρα, όταν θέλουμε να, εννοείται, να γίνει, φτιάξουμε το δέρμα μας κτλ. Η αλόη είναι ένα φοβερό συστατικό, διότι περνάει όλες τις στιβάδες του δέρματος και ό,τι τις βάλεις μέσα θα κάνει μια πάρα πολύ ωραία συνέργεια και θα στο φέρει βαθιά στο δέρμα. Δηλαδή, θέλεις να ενυδατώσεις το πρόσωπό σου, θα χρησιμοποιήσεις την αλόη και μπορεί να τις βάλεις μέσα λάδι αργάν, μπορεί να τις βάλεις μέσα οποιοδήποτε από αυτά τα. Ναι, έχει πολλές ιδέες. Πάρα πολλές. Θέλεις να βοηθήσεις τα μαλλιά σου, θα πας μετά στο. Θα βάλεις καστορέλαιο, ας πούμε, έτσι, και θέριοέλαιο, δεντρολίβανο, ας πούμε. Μπορείς να τους κάνεις μια θεραπεία. Ναι. Εγώ κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω, σίγουρα δηλαδή ξέρω και την απάντηση από τώρα που το έχω καταλάβει. Αλλά ναι, πέρα από την αντιγύρανση στο δέρμα, κάποιο παιδί ή κάποιος στην ηλικία μου είπε καλύτερος, αν έχει θέμα με την ακμή ή με τα σημάδια. Συνιστάται η αλόη? Ναι, και αν είναι εξωτερική χρήση, ας πούμε. Εξωτερική χρήση. Να πούμε τώρα κάτι που είναι βασικό για την εσωτερική χρήση, γιατί πρέπει να το πούμε. Δεν μπορούν όλοι να πιούνε αλόη. Έχει κάποιους περιορισμούς. Δηλαδή, αλόη δεν μπορούν να πιούνε οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταρχήν έχουν οι γυναίκες που είναι έγκυες. Έτσι, απαγορεύεται. Εντάξει, γιατί... αυτό τώρα είναι, μιλάμε για ευπαθείς ομάδες που εννοείται ότι εδώ οι γυναίκες σου λέει μη φας χόρτα, μη φας άλλα πράγματα. Η Αλόη έχει την τάση να αποβάλει ό,τι δεν είναι δικό σου. Έτσι λοιπόν, θεωρεί, ας το πούμε εισαγωγικά, ότι το έμβριο δεν είναι δικό σου και μπορεί να σου προκαλέσει προβλήματα όταν η γυναίκα είναι έγκυος. Έτσι. Για τον ίδιο λόγο και όταν κάποιος έχει κάνει μεταμόσχευση οργάνου. Επειδή ρίχνει την πίεση, αν κάποιος έχει ψηλή πίεση, να πίνει αλόη. Αν κάποιος έχει χαμηλή πίεση, να μην πίνει. Έτσι ρίχνει το ζάχαρο, ρίχνει τη χολυστερίνη. Αυτό όμως ισχύει μόνο για τις περιπτώσεις που τη χορηγούμαστε από το στόμα. Ναι, αν τη βάλουμε πάνω στο δέρμα μας, δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν αλλεργία στην αλόη και συνήθως είναι οι ίδιοι που έχουν αλλεργία στο σκόρδι και στο κρεμμύδι. Γιατί είναι εξαδερφάκια αυτά. Αν παρατήρησες και το φύλλο στη βάση του, είναι ακριβώς όπως το φύλλο του κρεμμυδιού. Εγώ, όχι στο κρεμμύδι, εγώ έχω δυσπεψία στο σκόρδι. Δεν μπορώ να με στείλει άλλο η δυσπεψία, άλλο η. Δεν το χωνεύει ο οργανισμός μου. Δεν έχει να κάνει. Δεν ξέρω, από εκεί και πέρα βέβαια πρέπει να πούμε ότι η αλόη είναι ένα πάρα πολύ δυνατό βότανο και όπως όλα τα βότανα πρέπει να δούμε αν ταιριάζει στον οργανισμό μας. Γιατί μπορεί εμένα να μου κάνει πάρα πολύ καλό ένα βότανο, εσένα να μην σου κάνει, άσχετα αν έχεις αλλεργία ή όχι. Ή εγώ μπορεί να πίνω, ξέρω εγώ, 60 ml που λένε γενικά πίνει, μπορεί να πίνει ένας ενήλικας, μπορεί να πίνει 60 ml καθημερινά. Εσένα μπορεί να σου κάνει πιο λίγο. Έτσι, να μην θες να πίνεις 60 ml ή να μην θες να το πίνεις κάθε μέρα. Μα ακριβώς επειδή είναι τόσο δυνατό, πάει να πει ότι κάνει καλή δουλειά, αλλά μπορεί και να φέρει, δηλαδή επηρεάζει άμεσα τον οργανισμό. Οπότε γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αλλά ναι, θεωρητικά αυτό ισχύει για όλα τα βότανα, για όλα τα αυτά. Όλα, ναι, το χαμομήλι, ας πούμε, μπορεί την ευγενία να μην την πιάσει καθόλου. Εμένα μπορεί να με νηστάξει, να με ηρεμήσει φουλ. Λέω εγώ τώρα. Και νερό πολύ να πιεις, πάλι ζημιά θα σου κάνει, έτσι. Οπότε θέλει ένα μέτρο. Οι οδηγίες που ακολουθούμε έτσι γενικά είναι ότι ένας ενήλικας μπορεί να πίνει 50 με 60 ml αλόη. Εγώ προτείνω να πίνουν μισό σφινάκι, ας πούμε, της ρακής το πρωί με άδειο στομάχι και μισό πριν το βραδινό. Είναι ένας καλός τρόπος να πίνεις αλόη. Τώρα από εκεί πέρα, αν κάποιος δεν μπορεί να την πει επειδή είναι σαν τη γέλη, επειδή τα λοιπά δεν του αρέσει. Η αλόη βοηθάει και όταν θες να χάσεις κιλά. Βοηθάει, ναι, βοηθάει. Δεν έχουμε βιώσει τη σκέψη σήμερα. Έχει μέσα συστατικά τα οποία η λιγνίνη, ας πούμε, που βοηθάει να χάσουμε κιλά, αλλά μην ξεκινήσουμε τώρα να πούμε «Ω, χάνεις κιλά να πάω πιεις ένα ποτήρι αλόη», γιατί θα τα χάσεις διαφορετικά με τρόπο που δεν θα σ' αρέσει. Ναι, θα πάθεις στο έντερό σου. Και να γυαλίζω, να ξέρεις από τι θα είναι. Ναι, πάμε μέτρον άριστον και το καλύτερο είναι όταν κάνουμε μια κούρα που λέω κι εγώ αλόης, μπορούμε να πίνουμε ένα μήνα. Έχουμε ένα πρόβλημα, έτσι, να πίνουμε ένα μήνα, μετά να σταματάμε 15 μέρες να δούμε σε τι φάση ήρθε ο οργανισμός μας, πώς είμαστε και αν θέλουμε ξαναχύριζουμε. Λοιπόν, επειδή πρέπει να κλείσουμε, θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είναι πολύ χρήσιμες αυτές οι συμβουλές. Και θα τις ακολουθήσουμε. Εντάξει, είναι και κάτι απλό, έτσι, μπορείς να το βρεις εύκολα. Να μας πεις μόνο εάν ήταν μια καλή εποχή για την αλόη και να πάμε στο επόμενο. Για την αλόη ήταν μια πολύ καλή εποχή γιατί φέτος έβρεξε. Και ήπια νεράκι. Μάλιστα. Εντάξει. Από εκεί και πέρα. Εντάξει. Επίσης, ήταν μια καλή εποχή. Να πούμε και το άλλο ότι ο καθένας μπορεί να αγοράσει αλόη. Ή νομίζω ότι παίρνει ένα τέτοιο φύλλο και το φυτεύει. Κάτι τέτοιο νομίζω. Όχι, θα παίρνει παραφιάδα. Α, παραφιάδα. Παίρνει παραφιάδα. Παίρνει μια μικρή αλοίτσα. Baby αλόη. Πάει, τη φυτεύει και μέσα σε 2 χρόνια. Με 3 χρόνια, άμα της κάνει μια καλή καριέρα, θα αρχίσει να του δίνετε τα πρώτα φύλλα. Μόλις βγάλει το λουλούδι, το κίτρινο, είναι έτοιμη. Τέλεια. Κάλλια, Δημήτρη, ευχαριστούμε που ήσασταν στην παρέα μας. Η μαμά είναι από πίσω, δεν βγήκε η μαμά, η πανέμορφη. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά και εγώ ευχαριστώ. Θα περάσουμε σε ένα βίντεο, λόγω της ημέρας, επειδή είπαμε και χθες ότι είναι Παγκόσμια Μέρα Μνημείων σήμερα και χωρών. Θα περάσουμε λοιπόν να δούμε ένα πολύ όμορφο βίντεο για τα μνημεία της Ελλάδας, κάποια από αυτά.